Είμαστε πάλι εδώ για να τιμήσουμε τη θυσία του πρωτομάρτυρα του αντιπεριληστικού αντιπολεμικού κινήματος ειρήνης της χώρας, του νεολαίου αγωνιστή Νίκου Νικηφορίδη. Στο πρόσωπό του τιμάμε όλους εκείνους τους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές της αντιφασιστικής και αντιπεριληστικής πάλης του λαού μας. Τους αγωνιστές για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο, που αντίκρισαν το θάνατο μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, αλλά δεν δίλιασαν. Που ένιωσαν τα φρικτά βασανιστήρια των δήμιων του αστικού κράτους, του μυσαλόδοξου μεταμφυλιακού καθεστώτος, στα κολαστήρια της Μακρονήσου και αλλού, αλλά δεν λύγησαν. Που έβλεπαν τη ζωή τους να περνάει στις φυλακές και στις εξορίες, αλλά δεν υπέκυψαν, δεν υπέγραψαν και δεν συμβιβάστηκαν. Συνέχισαν πιστοί στις ιδέες τους. Συνέχισαν ακλόνητοι να αγωνίζονται για μια κοινωνία χωρίς εκμεταλλευτές και εκμετάλλευση. Χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους, χωρίς προσφυγιά και δυστυχία. Στάθηκαν όρθιοι, έγιναν φάρι φωτεινοί στους αγώνες του λαού και της νεολαίας μας. Τιμάμε όλους εκείνους που ένιωσαν βαθιά το καθήκον να οργανώσουν την πάλη του λαού σε στιγμές πολύ δύσκολες για το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Που γνώριζαν καλά πως ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε να δώσουν και την ίδια τους τη ζωή ακόμα, αλλά συνέχισαν αμετανόητοι. Μέσα στο βαρύ αυτό μαρτυρολόγιο, το όνομα του Νίκου Νικηφορίδη κατέχει μια ξεχωριστή θέση. Η δράση του θα μείνει για πάντα λαπρό παράδειγμα, παρακαταθήκη και πηγή έμπνευσης για τους νέους και τις νέες του λαού μας. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1928 στο Βύρινα της Αττικής. Στην κατοχή οργανώνεται πρώτα στα Ετόπουλα και στα 15 του γίνεται μέλος της Θρηλυκής ΕΠΟΝ. Το 1946 συλλαμβάνεται και βασανίζεται στο αστυνομικό τμήμα Βύρονα. Το 1947, μαθητής γυμνασίου ακόμα, τον στέλνουν εξορία στην Ικαρία. Το 1948 τον μεταφέρουν στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Βασανιστής του ο μετέπειτα αρχιπραξικοπηματίας της Χούντας, Δημήτρης Ιωαννίδης. Από τα φρικτά βασανιστήρια που του έκαναν, επειδή δεν υπέγραψε ποτέ δήλωση μετάνοιας, παθαίνει νευρολογική τύφλωση και χάνει προσωρινά το φως του. Δεν μπορούσε να περπατήσει ούτε να μιλήσει. Σερνόταν και υπέφερε από επιληπτικές κρίσεις. Το Γενάρη του 1950, σε πολύ πια κακή κατάσταση, ο Νικηφορίδης απολύεται από τη Μακρόνησο και επιστρέφει στην οικογένειά του, που φροντίζει για τη θεραπεία του. Εκείνη την εποχή είχε φτάσει παράνομα στην Ελλάδα και ο Νίκος Μπελογιάννης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σκοπός του η αναδιοργάνωση των παράνομων κομματικών οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που αποτέλεσαν τους πυρήνες της αντίστασης και της οργάνωσης του αγώνα του λαού μας στις δύσκολες εκείνες μέρες. Τότε που η ελληνική αστική τάξη και ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός προσπαθούσαν με κάθε μέσο να μετατρέψουν τη στρατιωτική του νίκη σε ολοκληρωτική συντριβή και εξόντωση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το καθήκον της συγκρότησης αντιπεριαλιστικού, αντιπολεμικού και φιλειρηνικού κινήματος ανατίθεται στον Νίκο Νικηφορίδη. Ερχόμενος στην πόλη μας, οργανώνει με τον γραμματέα της ΕΠΟΝ, Λεωνίδα Δούκα, το Δημοκρατικό Φιλειρηνικό Μέτωπο Νέων. Για τη συλλογή υπογραφών κάτω από την έκκληση της Στοκχόλμης. Ένα χρόνο πριν, στις 15 Μάη του 1950, είχε συνέλθει στη Στοκχόλμη η Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη, η οποία είχε υιοθετήσει την έκκληση της Στοκχόλμης, που καλούσε τους λαούς όλου του κόσμου να υπογράψουν υπέρ της απαγόρευσης του ατομικού όπλου. Σε ένα χρόνο, μόνο κάτω από την έκκληση της Στοκχόλμης, είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες εκατομμύρια υπογραφές από τη Σοβιετική Ένωση και τις σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης μέχρι τη ΣΥΠΑ και την Ασία. Στην Ελλάδα όμως η συγκεκριμένη έκκληση συνιστούσε, κατά την άποψη των κρατούντων, απόπειρα ανατροπής του κοινωνικού καθεστώτος. Του κοινωνικού καθεστώτος των αστών, που είναι συνυφασμένο με την ομή επιβολή και τον πόλεμο. Όλα αυτά συνέβαιναν μέσα στα πλαίσια ενός αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων για το λαϊκό κίνημα, καθώς είχε περάσει μόλις 2 χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Η αστική τάξη της χώρας μας προσπαθούσε να υποτάξει με την ομή βία και την τρομοκρατία το λαϊκό κίνημα, που έκανε τότε τα πρώτα βήματα της ανασυγκρότησής του. Πολλές εκατοντάδες ήταν οι μελοθάνατοι που βρίσκονταν στις φυλακές και ακόμη περισσότεροι οι ήδη εκτελεσμένοι. 11.000 περίπου ήταν οι καταδικασμένοι από τα έκτακτα στρατοδικεία και εκατοντάδες χιλιάδες οι επιτηρούμενοι λόγω εθνικών φρονημάτων. Έτσι ξεκίνησαν οι συλλήψεις από 31 Δεκέμβρη του 1950 έως 2 Γενάρη του 1951. Συλλαμβάνονται 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο Νίκος Νικηφορίδης. Συστημένη δίκη στο έκτακτο στρατοδικείο, που με συνοπτικές διαδικασίες άρχισε στις 21 Φλεβάρι του 1951 και διήρκησε μόλις 4 μέρες,
Ο Βασιλικός Επίτροπος ζήτησε την ποινή του θανάτου για τον Νικηφορίδη. Η απόφαση του στρατοδικείου στις 24 Φλεβάρι 1951 ανέφερε: «Καταδικάστη εις θάνατον ο αρχηγός του Δημοκρατικού Φιλιρινικού Μετώπου Νέων και κομμουνιστής Νίκος Νικηφορίδης. Καταδικάστηκε με βάση τον αναγκαστικό νόμο 509 για δίθεν σύσταση παράνομου μηχανισμού κατασκοπίας. Νόμο με τον οποίο δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι αντιφασίστες, λαϊκοί αγωνιστές, οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στις φυλακές και στις εξορίες». Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων διεθνώς. Επιστολές προς την ελληνική κυβέρνηση έστειλαν κορυφαίοι διανοούμενοι και επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ο φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο φιλόσοφος αγωνιστής για την ειρήνη Μπέρναρντ Ράσελ, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης Φρεντερίκ Ζολιό και η σύζυγός του Ιρέν Κιουρί, κομμουνιστές, αντιφασίστες, αγωνιστές και κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ Χημίας. Κινητοποιήθηκε ένα μεγάλο πλήθος προσωπικότητων της πολιτικής, των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και του αθλητισμού. Παρά όμως την παγκόσμια κινητοποίηση για τη σωτηρία του, παρά τις δίθεν διαβεβαιώσεις του τότε Πρωθυπουργού Σοφοκλή Βεντζέλου, ο Νικηφορίδης οδηγήθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου του 1951 εις τον συνήθι τόπο των εκτελέσεων, των λαϊκών αγωνιστών, πίσω από τις φυλακές του Γεντί Κουλέ. Ήταν ένας νέος άνθρωπος, μόλις 23 χρονών. Μαζί με τον Νικηφορίδη εκτελέστηκαν και άλλοι 6 λαϊκοί αγωνιστές που είχαν καταδικαστεί σε άλλη δίκη, γιατί ήταν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο Θεόδωρος Ορφανίδης, ο Μόσχος Στογιάννης, ο Κώστας Σπρίντζος, ο Μίτσος Κωνσταντίνου, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος και ο Ρήγας Παραθυράς. Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι το στρατοδικείο και το απόσπασμα στήθηκε με κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Σοφοκλή Βεντζέλου για αντιπροέδρου τον λεγόμενο αργότερα Γέρο της Δημοκρατίας, Γεώργιο Παπανδρέου. Μέρες μετά την εκτέλεση, έφτασε στην οικογένεια του Νικηφορίδη η απονομή χάριτος της Βασίλισσας Φρυδερίκης. Ήταν μια αισχρή, μια πρόστιχη τακτική που το παλάτι είχε εφαρμόσει και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Με τη δράση του και τη θυσία του, ο Νικηφορίδης άνοιξε το δρόμο για τη συγκρότηση 4 χρόνια αργότερα, το 1955, της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Με παραδείγματα σαν αυτό του Νίκου Νικηφορίδη, διαπαιδαγωγήθηκαν γενιές και γενιές λαϊκών αγωνιστών. Η ζωή και η θυσία τους έγιναν φάρος για να μην χάνουν οι αγωνιστές του εργατικού και αντιπεριαλιστικού αντιπολεμικού, του λαϊκού κινήματος γενικότερα, την πίστη, την αντοχή και την αισιοδοξία τους, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η θυσία του Νίκου δεν ήταν μάταιη, δεν πήγε χαμένη. Με το αίμα του πότισε και αυτό στο δέντρο της ανυπακοής και της απειθαρχίας, στην ομιμότητα των εκμεταλλευτών, της ανατροπής του σάπιου συστήματός τους, το δέντρο της πάλης ενάντια στον υπεραλισμό και τον πόλεμο. Φίλες και φίλοι, νέες και νέοι, στις μέρες μας δυναμώνει επικίνδυνα η επιθετικότητα των μονοπωλίων. Η αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας οξύνει τις εμπεριαλιστικές αντιθέσεις, τον ανταγωνισμό για το μοίρασμα των αγορών, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, για τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς, υδρογονανθράκων και εμπορευμάτων. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καταδικάζει τις υπεραλιστικές επεμβάσεις, αγωνίζονται ενάντια στους υπεραλιστικούς πολέμους. Καταδικάζουμε τη διαχρονική στάση των ελληνικών κυβερνήσεων και των δυνάμεων του αστικού κόσμου, οι οποίες όχι μόνο υιοθετούν τα προσχήματα αυτών των επεμβάσεων, αλλά συμμετέχουν ενεργά στους υπεραλιστικούς επεμβατικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς. Καταδικάζουμε τα κυρίαρχα κόμματα της χώρας που είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, θέλουν τη χώρα μας μαντρωμένη μέσα στους υπεραλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προωθούν καλύτερα τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των επιχειρηματικών ομήλων της χώρας, για τη λεγόμενη γεωστρατική τους αναβάθμιση. Με τη στάση τους αυτή, η αστική τάξη και οι πολιτικοί της εκφραστές προετοιμάζουν τους πολέμους και είναι συνυπεύθυνοι για αυτούς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει πιστά την πολιτική των προκατόχων της και ειδικά αυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική στενής πρόσδεσης στους ευρωατλαντικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά σε όλους τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και συμβάλλει ολόψυχα στην ενίσχυση των στρατιωτικών δομών της Νατοϊκής Λυκοσυμμαχίας. Συνεχίζει τις δυσβάστακτες για το λαό νατοϊκές στρατιωτικές δαπάνες. Υπέγραψε με τη ΣΥΠΑ τη νέα συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, μετατρέποντας όλη τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Συνεχίζει τη στενή συνεργασία με το Ισραήλ, που σφαγιάζει καθημερινά το μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης και απειλεί άλλους λαούς της περιοχής.
Έδωσε στη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ νέες βάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα, στο Στεναφανοβίκιο του Βόλου, επεκτείνεται και εξυγχρονίζεται εκεί η βάση της Ούδας και άλλες αμερικανονατοικές στρατιωτικές υποδομές. Ένα από αυτά τα στρατηγεία, μάλιστα, το Ανατοϊκό Στρατηγείο της Δύναμης Ταχείας Ανάπτυξης, εδρεύει και στην πόλη μας, στο πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού. Ένα στρατηγείο που προορίζεται να φιλοξενήσει όπλα μαζικής εξόντωσης και καταστροφής, πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα. Η χώρα μας μετατρέπεται σε ορμητήριο των υπεραλιστών ενάντια σε λαούς και χώρες της περιοχής και ταυτόχρονα γίνεται μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση πολέμου, όπως έχουν προειδοποιήσει το Ιράν και η Ρωσία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, στέλνει Έλληνες στρατιωτικούς και τα στρατευμένα παιδιά του λαού έξω από τα σύνορά μας, σε υπεραλιστικές αποστολές. Φερεγάτα του πολεμικού ναυτικού συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle σε αποστολή στην Ανατολική Μεσόγειο με τελικό προορισμό τα στενά του Ορμούζ ενάντια στο Ιράν. Στέλνει Έλληνες αξιωματικούς και μια μοίρα αντιεροπορικών συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία για να φυλάνε τις εγκαταστάσεις της αμερικάνικης πετρελικής Αράμκο. Έχει δεσμευτεί επίσης για την αποστολή στρατιωτικών τμήματων στη Λιβύη και το Μάλι. Η χώρα μας ήδη συμμετέχει σε 12 και πλέον στρατιωτικές υπεραλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Ανατριχίλα προκαλούν τα λόγια του Υπουργού Άμυνας Παναγιωτόπουλου, ο οποίος μπροστά στον διοικητή των χερσαίων δυνάμεων, τον ΗΠΑ, στην Ευρώπη, δήλωσε κοινικά: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των συμμάχων της. Πολεμήσαμε στο πλάι των ΗΠΑ. Οι άνδρες μας μάτωσαν δίπλα σε Αμερικάνους στρατιώτες, στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε και αυτό θα γίνει επίσης και στο μέλλον. Αυτό το επικίνδυνο και εφιαλτικό μέλλον προετοιμάζουν για τα παιδιά του λαού μας, να γίνουν το κρέας για τα κανόνια των υπεραλιστών. Εμείς όμως δεν θα το επιτρέψουμε. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους, απέναντί τους. Η συστράτευση με τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται για τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας μας και την πολυδιαφημιζόμενη γεωστρατηγική της αναβάθμισης. Δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα και το ειρηνικό μέλλον των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας μας. Δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Σήμερα, τα σύννεφα ενός γενικευμένου πολέμου πυκνώνουν όλο ένα και περισσότερο στην περιοχή μας. Οι υπεραλιστές παίρνουν το θάνατο και τον όλοθρο, την καταστροφή και την προσφυγιά. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι νεκροί, εκατομμύρια εξεριζωμένοι. Ο πόλεμος που διεξάγεται χρόνια τώρα στη Συρία, οι απροκάλυπτες επεμβάσεις σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία αποκαλύπτουν την επικίνδυνη όξη της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία και από την άλλη της καπιταλιστικής Ρωσίας και της Κίνας. Στη Συρία και τη Λιβύη έντονη είναι και η ανάμειξη και της Τουρκίας. Οι μεγάλες υπεραλιστικές δυνάμεις και οι διεθνείς συμμαχίες ΝΑΤΟ και ΕΕ για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι πώς θα προωθήσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων. Το ΝΑΤΟ είναι δολοφονικός μηχανισμός των επεμβάσεων και των πολέμων. Δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των μελών του. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει επί της ουσίας τις τουρκικές προκλήσεις και παραβιάσεις στον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα και τις ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου, την αμφισβήτηση των ελληνικών νησιών και νησίδων, τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ, από κοινού με τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθύνονται για τους υπεραλιστικούς πολέμους παντού στον κόσμο. Ευθύνονται για τους χιλιάδες νεκρούς και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης, καθώς και των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων του τόπου, που ξεγελούν το λαό, που θέλουν να τον πείσουν ότι τάχα το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή μας και σε όλο τον πλανήτη. Ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθούν και θα εξασφαλίσουν τα σύνορα και την ακεραιότητα της χώρας μας από μια δίθεν σύμμαχο, την Τουρκία. Ποιος μπορεί να τους πιστέψει, ποιος μπορεί να τους εμπιστευτεί? Δεν ήταν το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ που οργάνωσαν το πραξικόπημα στην Κύπρο? Μήπως 46 χρόνια τώρα πίεσαν την Τουρκία για να μπει τέλος στην κυπριακή τραγωδία και την τουρκική κατοχή? Μήπως τώρα η τουρκική αστική τάξη δεν αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά εδάφη, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και της Κύπρου, στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο? Μήπως δεν αμφισβητεί ευθέως διεθνείς συμβάσεις για το δίκαιο της θάλασσας? Μήπως δεν απειλεί άμεσα με αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης? Μήπως αυτοί και οι πόλεμοι τους δεν ευθύνονται για τα μέτρητα καραβάνια προσφύγων που με κίνδυνο της ζωής τους εγκαταλείπουν τις προγονικές εστίες τους για να σωθούν από τις φωτιές, τις οποίες οι ίδιοι υπεραλιστές άναψαν στα σπίτια τους? Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η αυταπάτη που καλλιεργούν, ο εφησυχασμός που σπέρνουν η κυβέρνηση και άλλες αστικές δυνάμεις στο λαό και την νεολαία. Φίλοι και συναγωνιστές, νέοι γενναίες, σήμερα η καλύτερη τιμή στον Νίκο Νικηφορίδη και στους χιλιάδες άλλους λαϊκούς αγωνιστές
που θυσιάστηκαν ακλόνητοι για τα ιδανικά τους στον αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο, για το δίκαιο και ειρηνικό μέλλον του λαού μας, είναι η συνέχιση του αγώνα τους για να γίνουν πραγματικότητα αυτά τα ιδανικά. Καλούμε την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τις γυναίκες και την νεολαία της χώρας μας να πυκνώσουν τις γραμμές του αντιπεριαλιστικού, αντιπολεμικού και φιλειρηνικού κινήματος. Κόντρα στις πολεμοκάπηλες σημαίες των αστών να υψώσουν τη δική τους σημαία, τη συναδέλφωση των λαών, της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας. Σήμερα, όλες και όλοι, εργαζόμενες, εργαζόμενοι, άνεργες και άνεργες, συνταξιούχοι και νεολαία, πρέπει δυνατά να διατρανώνουμε. Όχι στους υπεραλιστικούς πολέμους. Να κυρωθεί τώρα η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις. Να κλείσουν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις, η βάση της Σούδας και το νατοϊκό στρατηγείο NRDC στο πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού. Να μην αλλάξουν τα σύνορα στην περιοχή. Να γίνουν σεβαστές οι συνθήκες που τα καθορίζουν. Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων. Αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Καμιά εμπλοκή στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που στηρίζουν την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, τη Λιβύη και διονύζουν τον πόλεμο και τις καταστροφές. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν μεταξύ τους. Αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, έχουν συμφέρον και μπορούν μαζί να τα λύσουν. Ενάντια στους εκμεταλλευτές τους για μια νέα κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Δυναμώνουμε λοιπόν, μαζικοποιούμε τον αγώνα ενάντια στον υπεραλισμό και τους πολέμους που τον γεννά. Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους αγώνες των λαών. Στον υπεραλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί. Ύφεση και ειρήνη Θεσσαλονίκης. Επιτροπή Ειρήνης Νεάπολης Σικεών. ΠΕΑΕΑ Νεάπολης Σικεών. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αθάνατος. Εδώ τελειώνει η εκδήλωσή μας.